Λοιπόν, 23 Οκτωβρίου άνοιξε τις πύλες της έως και τις 23 Οκτωβρίου στα Φυρά της Σαντορίνης μια διαδραστική έκθεση με τίτλο «Αναζητώντας τα μυστικά της γης» και με βασικό στόχο βέβαια να ενημερωθεί το κοινό για τους σκοπούς μιας ενδιαφέρουσας ερευνητικής αποστολής που θα πραγματοποιηθεί το χειμώνα και θα πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων θαλάσσιες γεωτρήσεις. Προτείνω να πάμε και να συναντήσουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την κυρία Εύη Νομικού. Αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής, γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας. Να σας καλησπερίσουμε για ακόμα μία φορά στην Κρήτη TV, κυρία Νομικού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Ολοκληρώθηκε η έκθεση, σωστά? Σωστά. Η έκθεση ξεκίνησε, τα εγκαίνια ήταν 16 Οκτωβρίου και διέρχησε από τις 17 Οκτωβρίου ως τις 23. Άρα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδραστική έκθεση, η οποία απευθυνόταν όχι μόνο στους μαθητές το σχολείο της Σαντορίνης, αλλά και στο ευρύ κοινό, στους κατοίκους και στους τουρίστες, λόγω του ότι υπήρχε η ξενάγηση στην έκθεση και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και ο κύριος στόχος της έκθεσης ήταν να γνωρίσει ο κόσμος τους σκοπούς του μεγαλύτερου ωκεανογραφικού πλοίου που θα έρθει τον Δεκέμβριο του 2022 στο Φεβρουάριο του 2023, το να κάνει 6 υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις γύρω από τη Σαντορίνη και μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνη. Είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα 10 Φεβρουαρίου. Αυτό το οποίο σωστά, πραγματοποιήσατε, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή περισσότεροι αν όχι όλοι δεν γνωρίζουν τους σκοπούς που ένα ερευνητικό πλοίο θα βρεθεί εκεί περιμετρικά στη θαλάσσια περιοχή και προκαλείται και μια παραφιλολογία, γνωρίζετε. Ακριβώς, επομένως δεν θέλαμε με τίποτα να υπάρξει αυτές οι φήμες που ουσιαστικά είναι πριν μια μεγάλη αποστολή και μιλάμε για τη Σαντορίνη, μιλάμε για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου. Γι' αυτό λοιπόν 16 Οκτωβρίου ενημερώθηκε ο κόσμος με διάφορες ομιλίες που έγιναν και από ξένους και από Έλληνες συναδέλφους. Ήταν μαζί μας ο αρχηγός της ωκεανογραφικής αποστολής, ο καθηγητής, ο Tim Druitt, αλλά υπήρχαν και συνδέσεις από το εξωτερικό, αντίστοιχα και από Έλληνες συναδέλφους. Αλλά μετά το πιο σημαντικό ήταν ότι πέρασαν περίπου 1.800 παιδιά, είναι απίστευτο νούμερο, τα οποία κάθε πρωί μπορούσαν διαδραστικά να γνωρίσουν το τι είναι πυρήνας, τι είναι δηλαδή υποθαλάσσια γεώτρηση για θαλάσσια έρευνα, να γνωρίσουν το ωκεανογραφικό πλοίο, να μπορούν να δουν τα απολιθώματα, να δουν τα τρισδιάστατα μοντέλα του βυθού, της μορφολογίας του υποθαλάσσου πυθμένα της Σαντορίνης, να παίξουν ουσιαστικά και να μάθουν έτσι, ποιες είναι οι μεγάλες καταστροφές που γίνονται σε όλο τον κόσμο και βέβαια όλους τους σκοπούς, αυτό που είπαμε, δηλαδή για να τους πούμε κιόλας και σε εσάς, αντίστοιχα τα παιδιά το γνώρισαν. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά είναι πόσο μεγάλη ήταν αυτή η έκρηξη, η μινωική έκρηξη πριν 3.600 χρόνια και γι' αυτό λοιπόν θα γίνουν και οι πυρήνες, οι δειγματοληψίες μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης. Ο άλλος στόχος είναι να δούμε την ηλικία των ηφαιστειακών κέντρων της Σαντορίνης, γιατί η Σαντορίνη δεν είναι ένα μόνο ηφαίστειο, αλλά είναι πολλά ηφαιστειακά κέντρα. Πώς συνδέονται αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα μεταξύ τους, αλλά και πώς συνδέονται με τα υποθαλάσσια ενεργά ρήγματα της περιοχής. Είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία θα δοθούν λύσεις και απαντήσεις όταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή. Και μάλιστα, το Joint Resolution θα έρθει στις 10 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δηλαδή, θα καταλήξουμε την αποστολή και εκεί θα γίνει και ένα μεγάλο press conference. Ουσιαστικά, θα ενημερώσουμε και εκεί τον κόσμο για τα αποτελέσματα της αποστολής στο Ηράκλειο. Μάλιστα, αναφορικά τώρα θέλω να σας ρωτήσω με τα ερωτήματα που σας έθεσαν μέλη της μαθητικής κοινότητας εκεί στη Σαντορίνη. Ποια ήταν, τι απασχόλησε τα παιδιά? Απασχόλησε τα παιδιά πώς θα τρυπήσουμε τον υποθαλάσσιο πυθμένα. Δηλαδή υπήρχε μάλιστα και ένα ομοίωμα του γεωτρύπανου, δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο στη μέση. Επομένως τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν το τι κάνουν οι ωκεανογράφοι, ποια επαγγέλματα ουσιαστικά θα απασχολήσουν πάνω στο πλοίο, αν μπορούν τα παιδιά να συνδεθούν, αυτό μας ρώτησαν πάρα πολλά παιδιά, αν εμείς όταν θα είμαστε πάνω στο πλοίο και θα κάνουμε την ωκεανογραφική αποστολή, θα μπορούν να συνδεθούν μαζί μας και η απάντηση είναι ναι. Θα υπάρχουν συνδέσεις με όλα τα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, άρα τα παιδιά σε πραγματικό χρόνο θα γνωρίζουν τι κάνουν οι ερευνητές. Και βέβαια, πώς γίνεται κάποιος ωκεανογράφος. Δηλαδή, μας ρώτησαν πάρα πολύ τι είναι ωκεανογράφος και πώς γίνεται κάποιος ωκεανογράφος, πώς ασχολείται με τη θαλάσσια έρευνα. Και αυτός ήταν και ο στόχος για τα παιδιά. Γιατί στο τέλος, να ξέρετε ότι πέραν ένα διαβατήριο, ναι, το οποίο είχαν διάφορα αυτοκόλλητα, τα οποία ουσιαστικά ήταν μια βράβευση των παιδιών από το κάθε κιόσκι που μάθαιναν πράγματα. Άρα, στο τέλος ήταν και αυτοί οι μικροί εξερευνητές
αυτής της μεγάλης ωκεανογραφικής αποστολής. Άρα για τα μάτια μας, τα παιδιά ήταν οι εξερευνητές αυτής της αποστολής. Μάλιστα. Και αυτοί που θα βάλουν φρένο στην όποια παραφιλολογία και θα εξηγήσουν στους μεγάλους τους ακριβείς λόγους και τον βασικό σκοπό της ερευνητικής αποστολής. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε, αυτό το είπε και ο Τιμ Ντρούιτ ουσιαστικά, ότι ο μαθηματικός θάλαμος κάτω από το ηφαίστειο της Σαντορίνης βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα. Εμείς μέσα στην καλδέρα της Σαντορίνης θα ακουμπήσουμε απλά τα 300 πρώτα μέτρα. Επομένως, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για μια επικείμενη έκρηξη. Δεν ψάχνουμε πετρέλαιο. Οι γεωτρήσεις είναι ουσιαστικά πάρα πολύ μικρές, είναι 15 εκατοστά σε διάμετρο. Άρα, μιλάμε για καθαρά μόνο έρευνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντολογική επιβάρυνση ουσιαστικά στο θαλάσσιο πυθμένα. Όλα έχουν γίνει σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές, τις εθνικές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. Και δεν ξεχνάμε ότι αυτή η αποστολή ουσιαστικά εγκρίθηκε από πάρα πολλούς επιστήμονες, από πάρα πολλές επιτροπές, και σαφέστατα κρίθηκε ότι είναι άριστη. Δηλαδή, οι επιστήμονες γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν πάρα πολλά δεδομένα για να επιτρέπει να δοθεί το πράσινο φως να έρθει αυτό το μεγάλο πλοίο στην Σαντορίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα πούμε για από κοντά εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, με το καλό να πούμε και να συνδεθούμε και διαδικτυακά. Να συνδεθούμε λοιπόν, ότι θα είμαστε πάνω στο πλοίο, θα είμαστε σε επαφή, να συνδεθούμε έτσι ώστε να σας ξεναγήσω. Βέβαια. Εμπλώτα θα βρισκόμαστε και θα είμαστε στη διάρκεια της αποστολής. Με μεγάλη χαρά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νομικού.